Τις γιορτές. Πέρασα υπέροχα, είχα έτσι και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ταξίδι δεν έχω πάει, αν θέλω να ρωτήσεις ακόμα, αλλά ευελπιστώ. Πού σκοπεύετε να πάτε ταξίδι? Γενικά δεν μου αρέσει το κρύο. Θα ήθελα να πάω κάπου έτσι ζεστά, θα έλεγα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Ντουμπάι, κανένα Μαϊάμι. Άγιο Δομήνικο. Άγιο Δομήνικο. Έχω δυσανεξία λίγο στην καρύδα από ό,τι θυμάσαι. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Πώς σας φαίνεται το Survivor ως τώρα? Κάποιοι λένε ότι είναι βαρετό. Σας φαίνεται βαρετό? Το Survivor θα έλεγα και εγώ ότι δεν έχει λίγο τη μαγεία του Survivor που έχουμε συνηθίσει. Θεωρώ ότι ναι, αν θέλετε να με ρωτήσεις, είναι λίγο βαρετό. Λίγο και οι κανόνες που λένε ότι το παιχνίδι φέτος παίζεται αλλιώς. Φοβάμαι ότι αυτό το παίζεται αλλιώς μη αλλάξουν πάλι τους κανόνες και ξενερώσουν πολύ τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται που ο κύριος Λιάγκας είπε ότι είναι μετριότατο και ότι μέχρι και ο παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιανός, έχει βαρεθεί? Καλά, ο Λιανός τη δουλειά του την κάνει τέλεια. Ότι είναι βαρετό, ναι, οκ, okay, το ξαναζεσταμένο φαγητό θέλει να πει ο κύριος Λιάγκας. Είναι ένα project που εγώ έχω αναδειχθεί μέσα από αυτό, με έχει μάθει ο κόσμος, άρα το σέβομαι, το αγαπάω και γενικά το χέρι που με ταΐζει δεν το δαγκώνω. Ο κύριος Παπανώτας είπε ότι το Survivor προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ξέρουμε που πάμε, που πήγαμε και αυτοί οι παίκτες που είναι μέσα εννοείται γνωρίζουν που βρίσκονται, άρα τι να προσβάλλει, δηλαδή τι. Ένα reality είναι. Εννοείται όταν πας σε ένα reality υπάρχουν και καλές και κακές κριτικές. Θεωρείτε σωστό που είναι και πάλι στο Survivor η Κατερίνα Δαλάκη? Παραγωγή επιλέγει να την βάλει. Δεν μπορώ να πω κάτι εγώ σε αυτό. Μάλλον τα έχει καλά με την παραγωγή, άρα. Τι πιστεύετε ότι πάει τόσο συχνά? Της αρέσει το κλίμα. Ο κύριος Λιάγκας άφησε έτσι υπονοούμενα για τη σχέση Ατζούν Δαλάκας και είπε ότι είναι μια καλή σχέση, μια σχέση συμφέροντος. Εσείς ξέρετε κάτι παραπάνω? Ναι, δεν ξέρω αν έχουν κάποιο συμφέρον, αλλά με τον κύριο Ατζούν μάλλον έχει μια καλή σχέση, μια καλή επαφή. Όποιος έχει καλή σχέση με τον κύριο Ατζούν, είναι ευνοούμενος του, είναι κερδισμένος σε σχέση με τον Σαρβάκη. Να σου πω κάτι, σαν να έχω εγώ μια επιχείρηση, ωραία, και επιλέγω να βάλω υπάλληλο την κυρία Μαρία, που την ξέρω και είναι φίλη μου. Λογικό δεν είναι? Είναι το μαγαζί, είναι δικό του, του κύριου Ατζούν είναι. Άρα και αυτός μπορεί και να επιλέγει κάποιους παίκτες που ίσως συμπαθεί περισσότερο. Ξεκινάει το Just the Two of Us. Θέλατε να πάτε? Just the Two of Us. Κοίτα, από φωνή, κορμάρα. Δηλαδή και έχω κάνει και κοιλιακούς, είμαι κομπλέ, είμαι έτοιμος. Φωνή λίγο πρέπει να φτιάξω και να γίνει η τελική πρόταση. Ξέρω κι εγώ. Έχετε κάνει συζητήσεις, σας έχουν προτείνει, σας έχουν προσεγγίσει? Κάτι έχει γίνει, αλλά θα δούμε. Γενικά θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε γιατί πρέπει να έχω και ένα καλό παρτενέρ, κατάλαβες. Μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή, κάποιον που μπορεί να έχω και χημεία. Λοιπόν, είπε πολλά ο Γιώργος Σιμακόπουλος. Να πάμε λίγο στο Survivor και στον Ατζούν, το οποίο παρουσίασε ως μαγαζί δικό του. Και έτσι είναι. Απλά αυτό παρουσιάζει ότι είναι ένα μαγαζί δικό του και κάνει ό,τι θέλει. Βάζει όποιον θέλει μέσα και με όποιον μπορεί να έχει μια επαφή. Και ότι όλα αλλάζουν με βάση το πώς εκείνος επιθυμεί. Ακούγοντάς όταν εγώ τηλεθεατής, κάπως, παιδί μου, κλονίζομαι στο να κάτσω να το δω. Η εμπιστοσύνη μου δηλαδή στο να κάτσω να δω το κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι. Δεν είναι, καταρχάς, ότι είναι έτσι, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ο του Ατζούν είναι εταιρεία παραγωγής. Υπάρχει και ένας σταθμός. Οπότε κανονικά δεν έχει να κάνει με το ποιον συμπαθεί η εταιρεία παραγωγής και μπαίνει. Τώρα από την άλλη, από τη στιγμή που όντως την Κατερίνα Δαλάκα την έχουμε δει για πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. 28,5 φορές έχει πάρει μέρος. Έχουν τύχει τα πάντα στην Κατερίνα Δαλάκα. Προφανώς κλονίζεται. Η εμπιστοσύνη του τηλεθεατή αυτό. Δεν είναι, να σα πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη. Δεν βλέπει το ίδιο πράγμα. Δεν είναι σαν να βλέπει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μα θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο για του άλλου παίκτε. Δηλαδή έχουν πάει τώρα παίκτε και η Κατερίνα, εντάξει, για πολλωστή φορά. Η Ασημίνα, δεν ξέρω, ο παπά. Πηγαίνουν παίκτε που του έχουμε ξαναδεί. Πέρα από το ότι βαριόμαστε, οκ, okay, είναι ότι και οι άλλοι ξέρουν ότι πηγαίνουν μέσα οι παίκτε που είναι υποψιασμένοι. Ξέρουν τα κατατόπια. Ξέρουν του ανθρώπου από μέσα από την παραγωγή, όχι μόνο τον Ατζούν. Και του ανθρώπου που δείχνουν τα αγωνίσματα, που μπορεί ίσω να του δώσουν κάτι να φάνε γιατί μπορεί να έχουν μια σχέση έξω, ναι, από την έξω του ζωή. Έδωσε και το κλειδί. Γιατί πραγματικά είναι βαρετό να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. 28,7 φορές στην Ασημίνα, στην Δαλάκα. Θέλω να σου πω ότι η Κατερίνα Δαλάκα φτάνει. Υποστηρίχθηκε από τον κόσμο, έτσι. Ναι, αλλά όχι αλλά, και να έχει. Πιο πολλές φορές και από το Λιανό πια. Δηλαδή κάτι που σε αγαπάνε. Παίρνει και ρίσκο. Όταν αλλάζει του κανόνε συνέχεια, παίρνει και ένα ρίσκο. Ή που το κοινό θα σου γυρίσει την πλάτη γιατί μπορεί να βαριέται. Εγώ κάπω νιώθω ότι είναι η μέρα τη μαρμότα στο Survivor. Νιώθω ότι αυτή εκεί η άμμο, αυτή η παραλία και αυτή η φοίνικη είναι και εκατομμύρια χρόνια που είναι, βέβαια. Έχει μια
μια σταθερά. Θέλει να βλέπει μια σταθερά. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται, αυτό κάθε αλλάζει... Γενάρη αυτό το πράγμα να γίνεται. Να αλλάζει κανόνε με του ίδιου ανθρώπου για μένα είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θε να αλλάξει κάτι, το αλλάζει εξ ολοκλήρου. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν διαφορά. Εγώ αναρωτιέμαι και η Κατερίνα Δαλάκα, τι άλλο μπορεί να πάρει από αυτό το. Χρήματα ίσω. Ναι, όχι. Μάλλον μόνο χρήματα. Χρήματα σίγουρα μπορεί. Αλλά νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει ούτε αυτή. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, έτσι δεν είναι. Και σου λέω, δεν ξέρεις ο καθένας τι ανάγκη μπορεί να έχει, πόσα μπορεί να είναι τα χρήματα. Μην λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε. Αλλά ίσως δεν έχει καταλάβει ότι αυτό το πράγμα από ένα σημείο και μετά μπορεί να της κάνει κακό. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να θέλει να δραστηριοποιηθεί και επαγγελματικά στον Αγιοδομήνικο. Μόνο αν της μπορούν να σε παρουσιάσει το χρόνο. Η Κατερίνα Δαλάκα προφανώς και τα βάλε στη ζυγαριά και είδε ότι βγαίνει κερδισμένη από όλο αυτό. Τώρα μην λέμε. Δηλαδή, άμα άκουσε ένα νούμερο που ήταν εθελκτικό, το έκανε. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο επί προσωπικό ότι τι μπορεί να κάνει η Κατερίνα. Εκείνη προσωπικά έκανε ότι είναι καλό. Έχει να κάνει με το κατά πόσο το project βγαίνει επιτυχημένο ή όχι. Αυτό φαίνεται ότι επηρεάζεται. Έκριναν ότι είναι καλό να ξαναβάλουν τον ίδιο. Σωστά, καλά τα λέτε, γιατί δεν είναι θέμα δικό τη. Εκείνη πήρε τα χρήματά τη και. Εγώ δεν βρίσκω λάθο στη τοποθέτηση του Γιώργου. Του Ασμακόπουλου στο κομμάτι των γνωριμιών. Το ξέρετε πολύ καλά ότι μέσω γνωριμιών γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι μια εταιρεία παραγωγής ή ένα κανάλι μπορεί να έχει αδυναμία σε ένα πρόσωπο, γιατί το αισθάνεται ωραίο, γιατί το θέλει και να το βάζει μέσα σε ένα project. Αυτό που θεωρώ πάρα πολύ περίεργο και κοιμάμαι λίγο στην ακρούλα μου, είναι το να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Ακόμα και οι κανόνες δεν θα κάνουν καμία διαφορά για μένα. Δηλαδή, τι κάνω να βάλουν, να πετάξουν ένα. Δεν βρίσκω εφάντα στους κανόνες. Βασικότερο απ' όλα είναι ότι είναι ένας παίκτης, είναι μια παίκτρια η οποία την έχουν διώξει την προηγούμενη χρονιά για κάποιο λόγο. Είναι στα πλαίσια των κανόνων που αλλάζουν και λέγαμε πριν όλο αυτό. Τέλος πάντων, να πάμε στο Γιώργο Σμακόπουλο. Θέλω να μου πεις, Μέρη, τι θα γίνει με τον Γιώργο Σμακόπουλο και τον Τζαστ. Υπάρχει τέτοιο σενάριο, θα πάει, δεν θα πάει, τι θα κάνει. Έχουν ακουστεί και έχουν βγει πάρα πολλά τηλεοπτικά ρεπορτάζ για τη συμμετοχή του Γιώργου Σμακόπουλου στο επικείμενο Τζαστ που έρχεται. Και η τραγουδίστρια, γιατί πρόκειται περί γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι η παρτενέρ του. Η coach του και η παρτενέρ του είναι η Ελευθερία Ελευθερίου. Λογικό. Αφού κάνουν πάρα πολύ παρέα. Πάρα πολύ παρέα. Μαζί, από τότε, δηλαδή, νομίζω ότι Survivor έδεσε αυτή η φιλία. Νομίζω ότι προσέγγισαν ένα από τους δύο και ήθελε ο ένας από τους δύο, δηλαδή ήταν και κάπως πρότεινε ο ένας τον άλλον. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Αν θα γίνει, η παρτενέρ του είναι η Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία στο παρελθόν έχει πάρει μέρος αντίστοιχα. Είχε στο Your Face ήταν. Δηλαδή, τις αρέσουν αυτές οι. Βλέπεις, σαν προκλήσεις. Τα show, οι προκλήσεις κτλ. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα, λέει. Δεν άντρεπε από τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό μου να κάνει το γύρω, τι να κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.